ή να το καρφώσουμε το φωτοβολταϊκό, το οποίο θα εξηγήσουμε αμέσως, ή να βάλουμε για ένα τέταρτο μπρος τη μηχανή και να πάμε μια βόλτα, ή να το αφήσουμε απλά στο σημείο που είναι και να δουλεύει ο κινητήρας. Όταν δουλεύει ο κινητήρας, φορτίζονται και οι μπαταρίες. Πολύ ωραία. Να συνεχίσω τώρα λίγο με τα άλλα. Εδώ έχουμε φόρτιση USB για δύο USB, κινητά, λάπτοπ ή ό,τι άλλο, tablet φορτίζει. Και εδώ έχουμε δύο εισόδους για 230 βόλτ. Αυτά δουλεύουν μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι καρφωμένο σε μπρίζα ξηράς. Τότε, αν είναι σε μπρίζα ξηράς, τότε σε 230 βόλτ, τότε εδώ μπορούμε να βάλουμε σεσουάρ, καφετιέρες και οτιδήποτε άλλο, τρυπάνια κτλ. Κτλ. Ναι. Αν δεν είναι, δεν δουλεύει. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Θα μιλήσουμε λίγο για το φωτοβολταϊκό. Όπως βλέπετε, πάνω εδώ στην οροφή του αυτοκινήτου